μεγαλύτερο ποσοστό του κοινού ζητάει τα ζώα. Όλοι θυμούνται τα τσίρκο με τα ζώα. Λέει, ζώα έχουνε, ζώα έχετε, όχι, 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 όχι. Ειδικά η απογοήτευση στα μάτια των μικρών είναι χαρακτηριστικότατη. Όλοι τα ζώα. Είναι κάτι το οποίο, ειδικά τα άγρια ζώα, τους ελέφαντες, τις τίγρες, τα λιοντάρια, κάτι το οποίο δεν το έχουμε συνηθίσει στη χώρα μας και δεν μπορούμε να το δούμε εύκολα. Το βλέπουμε μόνο από την τηλεόραση. Καταρχάς, έχω τις καλύτερες αναμνήσεις ο ίδιος προσωπικά από τα ζώα, από τα τσίρκο που όταν πήγαινα παιδάκι, τους ελέφαντες. Βγάζαμε και φωτογραφίες, τις τίγρες, τις μικρές μας, τις βγάζανε στις κερκίδες και βγάζαμε φωτογραφίες. Τα άλογα, τα λιοντάρια, τις τίγρες, ακόμα και τα κανείς που κάναν κάποια νούμερα με τους κλόουν, ας πούμε, ήταν. Φαντασμαγωρικό το θέαμα. Φυσικά πλέον έχει απαγορευτεί στη χώρα μας. Βέβαια θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται ζώα στα τσίρκο σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Αφού τα ζώα ελέγχονται, περνάνε τους κατάλληλους ιατρούς, υγειονομικούς ελέγχους. Σαφώς η έλευση των ζώων από τα τσίρκο είναι ένα μεγάλο πλήγμα για το κοινό και για τους θεατές και ειδικά για τα μικρά παιδιά. Είμαστε τις λίγες χώρες στις οποίες απαγορεύονται τα ζώα. Τώρα κατά πόσο αυτό είναι καλό ή κακό, δεν είμαι ο αρμόδιος να το κρίνω εγώ αυτό. Αλλά σαφώς είμαστε όλοι ζωόφιλοι. Θα μπορούσαμε να επανέλθουμε στις πρώτερες καταστάσεις βάσει των ευρωπαϊκών πλέον νόμων και κανόνα προστασίας των ζώων. Είμαστε το Τσέκο Ατμοσφαίρε, βρισκόμαστε στην πόλη σας, στην Κόρινθο, και θα είμαστε κοντά σας μέχρι και την Κυριακή 18 του μήνα. Βρισκόμαστε στο περίπου 2 χιλιόμετρα πριν τον Ιστμό, όπως ερχόμενοι από Κόρινθο προς Αθήνα. Θέλετε να με ρωτήσετε κάτι άλλο, να σας απαντήσω, εάν με αφήσουν να συνεχίσω να μιλάω. Θα είμαστε στην... Θα βρισκόμαστε στην πόλη σας μέχρι και την Κυριακή 18 του μήνα. Καθημερινά με δύο παραστάσεις. Μία στις 6.30 και μία στις 9 παρατέταρτο. Την Κυριακή έχουμε τρεις παραστάσεις. Μία στις 11.30 το πρωί, μία στις 6.30 το απόγευμα και μία στις 9 παρατέταρτο το βράδυ. Το τσίρκο δεν περιλαμβάνει ζώα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Έχουμε ακροβάτες, κλόουν, ζογλέρ, μάγους. Είναι... Είναι αυτό ακριβώς. Το Τσίρκος Ατμοσφαίρε στην Κόρινθο για λίγες παραστάσεις. Ένα ρεσιτάλ ψευδεστήσεων, εναέριων ακροβατικών, μαγείας, χιούμορ και ο κινηματογραφικός ήρωας King Kong συνθέτουν το πρόγραμμα μιας πρωτοποριακής παράστασης. 78 χιλιόμετρο επί της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών Κορίνθου, λίγα μέτρα από τον Ιστμό, απέναντι από το Πιέτρις Μπέκερι, έως και την Κυριακή 18 Νοεμβρίου. Ώρες παραστάσεων 6.30 το απόγευμα, 9 παρατέταρτο το βράδυ. Κυριακή 11.30 το πρωί, 6.30 το απόγευμα, 9 παρατέταρτο το βράδυ. Τρίτη και Τετάρτη κλειστά. Πληροφορίες 6946-243-373. Ελάτε να ζήσετε μια μαγική εμπειρία μαζί μας.